Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες οδηγοί των τουριστικών πούλμαν αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα συνωστισμού και κατ' επέκταση ταλαιπωρίας στο χώρο στάθμευσης λεωφορείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα τον Αύγουστο. Δεν έχει χώρο. Παρκάρουν τα λεωφορεία στο άγαλμα εκεί του Βενιζέλου. Μεγάλο πρόβλημα. Εδώ το πρωί ήταν από χθες το βράδυ τα JSC σταματημένα. Ήρθε η Δημοτική Αστυνομία. Τους βρήκανε, τους βγάλανε. Ευτυχώς παρκάραμε. Με το πάρκινγκ στο μουσείο έχουμε πάντα πρόβλημα, διότι είναι πολύ μικρό, έρχονται πάρα πολλά λεωφορεία, έχουμε πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση στο μουσείο, είναι ένα από τα αξιοθέατα της Κρήτης από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο. Οπότε, ειδικά το μεσημέρι όταν μαζεύονται όλοι μετά την Γνωσό, έχουμε μεγάλο θέμα, γιατί δεν χωράνε να μπουν να βγουν τα λεωφορεία, έχουμε και ατυχήματα στα λεωφορεία μερικές φορές. Παράνομα μπαρκαρίσματα του UTH. Το βλέπετε. Υπάρχουν πάντοτε, αν και απαγορεύεται, υποτίθεται ότι ο Δήμος πρέπει να ελέγχει το ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς το πρόβλημα υπάρχει. Το πρωί που ήρθαμε υπήρχαν παρκαρισμένα και μέσα στο πάρκινγκ, τα οποία φύγανε προφανώς. Τόσο τα παράνομα παρκαρίσματα των Ιωταχή, όσο και ο μεγάλος αριθμός των πούλμαν σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση του Αρχαιολογικού Μουσείου γιγαντώνουν το πρόβλημα της στάθμευσης σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν στιγμές που μπλοκάρει το σύμπαν εδώ. Γιατί είναι πολλά τα πούλμαν, αναλόγως αν υπάρχει και κρουαζιέρα, είναι πολλά τα πούλμαν, είναι και τα γιοταχή, είναι θέμα λίγο. Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό θέμα, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Έχουν φροντίσει άνθρωποι και υπάρχει πολλές φορές ελεύθερος χώρος, αν δεν τον πιάνουν τα γιοταχή. Όμως η αστυνομία πιστεύω ότι το βλέπει, πηγαίνει, τους διώγνει και εξυπηρετούμεθα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν τόσα πολλά τα λεωφορεία, τα πούλμαν, που είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρεθούν όλα τα πούλμαν για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα, ειδικά στην πόλη μέσα του Ηρακλείου. Έτσι, υπάρχουν μέρες που ο μεγάλος αριθμός των τουριστικών λεωφορείων αδυνατεί να εξυπηρετηθεί, ταλαιπωρώντας με αυτόν τον τρόπο οδηγούς και επισκέπτες του μουσείου, με αυτό να καθιστά απαραίτητη την επέμβαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να κατασταλεί το πρόβλημα και να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία οδηγών και τουριστών.